Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος σχεδιάζουν πάντα και ενεργούν με γνώμονα δύο παραμέτρους. Αφενός την προστασία του προσωπικού και την επίλυση των όποιων δυσκεριών προκύπτουν και αυτό αντιμετωπίζει και επίσης την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επίπεδου απόδοσης και αποτελεσματικότητας σε κάθε αποστολή που αυτό αναλαμβάνει. Αναμφισβήτητα λοιπόν το ζήτημα που θέτεται, σε σημαντικό βαθμό μας απασχολεί και αντιμετωπίζουμε ως εύλογο το ενδιαφέρον σας ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου για την πορεία επίλυσής του. Αλλά μην μονοπολείτε όμως σε τέτοιο ακραίο βαθμό αυτό το ενδιαφέρον για το προσωπικό. Αναγνωρίστε και σε εμάς να ενδιαφερόμαστε για το προσωπικό με την ίδια ευαισθησία που κι εσείς. Ας δούμε όμως πού βρίσκεται η υπόθεση. Στο πλαίσιο προστασίας από την εξάπλωση του COVID-19 και με γνώμονα τη θωράκιση κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό των κατατόπους υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος, στις 15 Μαρτίου του 2020 εκδόθηκε η παριθμόν 15848 απόφαση του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος. Στο πλαίσιο αυτό και μεταξύ των άλλων περιπτώσεων δίδονταν η εντολή να απομακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας στο αερολιμένα της Σαντορίνη όσοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι δεν ήταν ορισμένοι σε υπηρεσία για να μην υπάρχει ο συνωστισμός και τα προβλήματα τα οποία προέκυπταν εξ αυτού του λόγου και για να συμμορφωθούμε στις οδηγίες της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής των λοιμοξιολόγων. Το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος πριν από αυτές τις εξελίξεις είχε κάνει ό,τι ήταν δυνατόν για να υπάρξει έστω μία προσωρινή βάση κατοικία για τους υπηρετούντες πυροσβέστες στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης που δεν μπορούσαν να βρουν κατοικία εξαιτίας των υψηλών ενοικίων αλλά και της μη έβρεσης στέγης 12μηνης διάρκειας ως αποτέλεσμα των συνθήκων που επικρατούν στο νησί λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης και ζήτησης που παρατηρείται στις οικίες. Έτσι ανεβρέθη μια κατοικία 160 τετραγωνικών η οποία παραχωρήθηκε από ιδιώτη για δωρεάν διαμονή έως τα τέλη Μαΐου του τρέχοντος έτους όσων αδυνατούσαν να τα απεξέλθουν στην άμεση ανάγκη εξέβρεσης στέγης. Παράλληλα, συνεχίζει με αμύωτη ένταση να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με την οικία Δημοτική Αρχή ώστε να εξευρεθεί μια λύση που να καλύψει και το διάστημα πέραν του Μαΐου και μέχρι να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα περί το τέλος του χρόνου. Επ' αυτού και όπως θα έχετε πληροφορηθεί, η ίδια εταιρεία η Fraport έχει παραχωρήσει οικίσκους μέσα στο αεροδρόμιο, όπου προβλέπεται πλέον η στέγαση από το Μάιο και μετά των υπολείπων και οι συνθήκες είναι αρκετά ικανοποιητικές. Αναφορικά με την επισήμανσή σας για χρήση και δεύτερης κατοικίας από στελέχη της εν λόγω υπηρεσίας του πυροσβεστικού σώματος, θα ήθελα να επισημάνω ότι η εξασφάλισή της αποτέλεσε πρωτοβουλία των ιδίων για την οποία ούτε ενημέρωση αλλά ούτε και εμπλοκή είχε το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.